βόμβα που παραχώρησε το βήμα της Κυριακής ο κύριος Σαμαράς, στην οποία ουσιαστικά ζητάει την αποπομπή Γεραπετρίτη και όσων μιλούν για μειοδοσία στα ελληνοτουρκικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιτίθεται προσωπικά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μετά περί χαριεντισμών με τον Ερντογάν, ενώ αποκλεί κάθε σενάριο πιθανής υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, προτείνοντας μάλιστα για τη θέση αυτή τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Με μια συνέντευξη που χαρακτηρίζεται βόμβα ήδη πριν από τη δημοσίευσή της, ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και προκαλεί νέους πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου. Αρχικά, μιλώντας στο βήμα της Κυριακής και στον Νίκο Χασαπόπουλο, ο πρώην Πρωθυπουργός στρέφει τα βέλη του κατά του Γιώργου Γεραπετρίτη και ζητά εμέσως πλησαφώς την παρέτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν είμαι κέντρο απολιτική, ο μόνιμος κατευνασμός των τουρκικών προκλήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγου χάρη, πρέπει να στείλει σπίτι τους όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της φιλίας και ηρεμίας με την Τουρκία ας χαρακτηριστούν και μειοδότες. Αυτό πώς προέκυψε. Γιατί να χαρακτηριστεί μειοδότης κάποιος που ακολουθεί τη σταθερή εθνική γραμμή. Δεν λέγονται ποτέ τέτοια πράγματα. Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά επεκτάθηκε και προσωπικά στον Πρωθυπουργό με αφορμή τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για χαριεντισμούς του πρώην Πρωθυπουργού με τον Νίκο Παπά. Λέτε για τον ίδιο Νίκο Παπά που χάρισε βιβλίο με ιδιόχειρη αφιέρωση στον Πρωθυπουργό στη Βουλή προχθές. Χαριεντίσματα εννοείται τα γέλια και την εγκαρδιότητα που είδαμε μεταξύ Ερντογάν, Ράμα, Χριστοδουλίδη, Φιντάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Συνόδου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Ενδεικτική αναφορά του για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Πρόσφατα, ο Ερντογάν ζήτησε κοινικά από τον ΟΗΕ την αυτοκατάργηση των ψηφισμάτων του ίδιου του οργανισμού για την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αμέσως μετά συναντήθηκε μαζί του ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο Αντώνης Σαμαράς προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμαλή. Απαντώντας την ερώτηση «Τι θα κάνετε αν σας προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Προεδρία της Δημοκρατίας», είπε με νόημα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Βέβαια, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ τον Κώστα Καραμαλή την καλύτερη επιλογή. Από το περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο πέρα από την επισήμανση ότι δεν υπήρξε καμία προσυνεννόηση μεταξύ των δύο πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνει ξανά σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό και το ερώτημα είναι εάν η συνέντευξή του πυροδοτήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας νέο κλίμα αμφισβήτησης σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.